Κυρία Καλοφόνου, επιστρέψτε μου λίγο, επειδή μιλάμε για το, και για το ψυχολογικό κομμάτι, να μας συνδράμει εδώ η κυρία Καπάτου, η οποία είναι γνωστή ψυχολόγος. Λίγο πάνω σε αυτό το θέμα, κυρία Καπάτου, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Φαντάζομαι παρακολουθείτε και εσείς αυτή την ιστορία που έτσι έχει συγκλονίσει η ιστορία αυτής της κοπέλας. Και πάνω σε αυτό που λέγαμε τώρα με την γιατρό της, την κυρία Καλοφόνου, το ψυχολογικό κομμάτι, πώς μπορεί, από πού μπορεί να αντλήσει ένας άνθρωπος μια δύναμη ώστε να ξαναβρει, να βρει νέα ταυτότητα βασικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πραγματικά θέλω να συγχαρώ την εντυπωσιακή βοήθεια που έχει δεχτεί αυτό το κορίτσι. Και από τους γιατρούς της και από όλους τους επιστήμονες ψυχικής υγείας του νοσοκομείου ή εκτός που τη συνέδραμαν και τη βοηθούν ακόμα και σήμερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γενικότερα, όπως και είπε και με ένα εγκάβματα, αυτή τη σουλή πολλές φορές είναι δύσκολο να φτιαχτούν και να αποκατασταθούν στο δέρμα. Πάρα πολύ. Βοηθήστε μας λίγο με τον ήχο της κυρίας Καπάτου, γιατί δεν τον ακούμε πολύ σωστά. Ελάτε, κυρία Καπάτου. Έλεγα λοιπόν ότι εκτός από τα τραύματα, τα εξωτερικά που έχει το άτομο, υπάρχουν πολλά εσωτερικά τραύματα, έντονο ψυχικό τραύμα, το οποίο συνοδεύει το άτομο στη ζωή του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το διαχειριστεί κάποιος. Αυτή η κοπέλα, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, την πρωτοφανή που υπέστη, έδειξε ότι διαθέτει μια δύναμη μεγάλη, ένα τσαγανό. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Και μια διάθεση μέσα από τα συντρίμια του εαυτού της και από τον κατακαιρματισμό, αν θέλετε, της εικόνας της, η οποία, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι το πρώτο κομμάτι που έχει ο κάθε άνθρωπος για να παρουσιαστεί, να συστηθεί, να εμφανιστεί και είναι ένα στοιχείο αναπόσπαστο της προσωπικότητάς μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτή την εικόνα, η οποία ήταν τόσο πολύ τραυματισμένη και άγνωστη προς την ίδια και μισητή ενδεχομένως, αυτό το κορίτσι προσπάθησε να συνεχίσει. Έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλη διάθεση και δύναμη μέσα από τις δυσκολίες. Και ξέρετε, αυτό το κορίτσι είναι για μένα ένα παράδειγμα. Διότι πάρα πολλοί άνθρωποι υπάρχουν τραυματισμένοι πολύ σοβαρά από διαφόρων τραύματα, τα οποία, οι οποίοι όμως πολλές φορές δεν μπορούν να συνεχίσουν εύκολα τη ζωή τους. Είναι ένα παράδειγμα μίμησης. Είναι πιο μεγάλα που... τα ψυχικά τραύματα από τα σωματικά. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε, ξέρετε, σε μία ζυγαριά. Αλλά ναι, το ψυχικό τραύμα δυστυχώς είναι ένας πολύ σοβαρός εσωτερικός πόνος, ο οποίος συνεχώς μας, αν θέλετε, φωλιάζει μέσα μας και δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε τη ζωή μας. Συνοδεύεται από πολύ έντονο στρες, συνοδεύεται από καταθλιπτικά στοιχεία πολλές φορές, από αναδρομές στο συμβάν αυτό, από έντονο άγχος, το οποίο μπορεί να παρουσιάζει ένα άτομο, από έλλειψη, αν θέλετε, να φανταστούμε το μέλλον και τη ζωή μας. Μερικές φορές τα άτομα μπορεί να δυσκολεύονται να σκεφτούν και κάποιες στιγμές αυτού του τραυματικού γεγονότος. Ναι. Και ξέρετε, κάθε φορά δεν είναι το ίδιο. Όταν τα άτομα έχουν υποστεί ή έχουν, αν θέλετε, έρθει σε επαφή με ένα πολύ ισχυρό γεγονός, όπως στην προκειμένη περίπτωση, τα συμπτώματα παρουσιάζουν πολύ πιο έντονα. Να ρωτήσω και κάτι και την κυρία Καλοφόνου, κυρία Καπάτου. Κυρία Καλοφόνου, τη ρώτησε ο Σταύρος Θεοδωράκης εχθές. Η υποστήριξη ψυχολογική ήταν από την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή της εισαγωγής, και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πρόσεχαν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και συμπεριφορές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτό. Είναι εντελώς φυσιολογικό ένας άνθρωπος νέος, ωραίος, δυνατός, που βλέπει να καταστρέφεται, να έχει αυτοκτονικές τάσεις και οποιασδήποτε άλλες τάσεις αρνητικές. Οπότε είμαστε εκεί για να το προσέξουμε και να το μαζέψουμε αυτό. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για το διτό αυτό ρόλο, όχι μόνο από την πλευρά του γιατρού, του χειρουργού, αλλά και από την ανθρώπινη πλευρά, γιατί σίγουρα βρήκε στήριξη σε όλους εσάς η Ιωάννα. Και θέλω να ρωτήσω, ολοκληρώνοντας την κυρία Καπάτου, το θέμα του πόσο η κοινωνία είναι έτοιμη να δέχεται. Βλέπουμε εδώ ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης και αγάπης προς την Ιωάννα. Αλλά πόσο είναι έτοιμη να αντικρίσει κάτι που διαφέρει, κάτι που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να προκαλέσει και χωρίς άθελά του κάποιος να γυρίσει να κοιτάξει παράξενα. Είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας και πραγματικά είναι και το νόημα της έκθεσης της Ιωάννας σε όλα αυτά, το βαθύτερο νόημα για μένα, διότι η ελληνική κοινωνία εκπαιδεύεται, θα έλεγα, να μπορέσει να αρχίσει να δέχεται τη διαφορετικότητα. Διότι καθένας μας είναι διαφορετικός. Όταν υπάρχουν όμως ακραίες διαφορές σε ένα άτομο,
ο κόσμος το βλέπει με διαφορετικό τρόπο. Η Ιωάννα δεν ήθελε το νύκτο, και αυτό είναι το μεγάλο της κατόρθωμα, ότι ο κόσμος δεν την αντιμετωπίζει με ίκτο, την αντιμετωπίζει μια αξιοπρεπέστατη κοπέλα με πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία δέχεται την αλήθεια αυτού που της έχει συμβεί, την αντιμετωπίζει. Άρα λοιπόν αυτά είναι βήματα σημαντικά που οθούν αν θέλετε την κοινωνία μας, η οποία έχει μια ροπή στο να αλλάξει και να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά για να μπορέσει να δεχτεί την διαφορετικότητα. Έχουμε όμως πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμη να διανύσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και πιστεύω ότι τέτοιου είδους συμβάντα και τέτοιου είδους αν θέλετε παραδείγματα όπως της Ιωάννας βοηθάνε πάρα πολύ όλους μας να έρθουμε πιο κοντά με τον εαυτό μας, να γίνουμε καλύτεροι και θα σας πω και κάτι άλλο. Το κορίτσι αυτό ομολόγησε ότι πολλές φορές σκέφτηκε ότι είναι ένα βήμα προς το θάνατο. Αναγνώρισε ότι είχε αυτοκτονικό ιδεασμό και επιθυμία να δώσει ένα τέλος στη ζωή της. Όμως, με τη βοήθεια την κατάλληλη των γιατρών της, των ειδικών ψυχικής υγείας, κατάφερε να το διαχειριστεί. Άλλο ένα σημαντικό βήμα. Μάλιστα. Ότι ποτέ δεν πρέπει να μας κατακλείζει η απελπισία. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι να μας βοηθήσουν. Οι δικοί μας άνθρωποι. Κυρία και πιθανά κάποιος ειδικός. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Καλοφώνου, θερμά σας ευχαριστώ. Καλή σας δύναμη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Αν μου επιτρέπετε, αυτό που κάνει η Ιωάννα είναι μεγάλο κέρδος για όλους τους υπόλοιπους εγκαφματίες που είναι στη σκιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνει. Το γεγονός ότι αποδέχεται, αλλά αποδέχεται ενεργητικά και όχι παθητικά, και το μήνυμα που έδωσε η ίδια, ότι αλλάζει το αναμενόμενο και την ιστορία με την αντίδρασή της, είναι φοβερό μάθημα, όπως είπε και η κυρία Καπάτου, και πολύ μεγάλη ελπίδα για τους υπόλοιπους που δεν έχουν αυτή τη δύναμη. Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.